Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε τα λόγια του Κύριου, όπως είναι γραμμένο, που έλεγε «Τα ελεήσω όποιος ελέω και τα σπλακνιστώ όποιος σπλακνίζομαι». Τι εννοεί ο Κύριο προφητικά σε αυτά τα λόγια. Ας αρχίσουμε πρώτα να διαβάζουμε όπως είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο. Επειδή ο αιωπνέμα Πνεύμα έπνεψε τον Απόστολο Παύλο έγραφε στην Καινή Διατήκη στο επιστολή προς τον Ρωμαίο αλλά στην Πρώτη διατίκη επίσης αυτά τα λόγια δόθηκε στο προφήτη Μωυσή. Αλλά ο Απόστολος Παύλο επίσης έλαβε την έπνευση από το Άγιο Πνεύμα που έγινε επανάληψη επειδή είναι τα λόγια του Θεού προφητικά που μείνει στο Ιόνια για κάθε ένα που θέλει να βρει κάτι προς σας, ο Θεό, ας ανανορίζει ποιος είναι ο Κύριο. επειδή ο Θεό δεν έχει τέλος και ο Θεό κάθε μέρα αποκαλύπτεται τον εαυτό του, δηλαδή το ανανορίζουμε κάθε μέρα όσο πιο πολύ μας φανερώνει τον εαυτό του. Ας διαβάζουμε όπως είναι γραμμένο σε επιστολή προς Ρωμαίο, στη από τον Απόστολο Παύλο. Είναι Ρωμαίο 9, Εδάφιο 14. Τι λοιπόν τα πούμε, μήπω υπάρχει αδικία στο Θεό. Μη γέννητο, επειδή λέει στο Μωησί τα ελεήσω, όποιο ελέω. Και τα σπλακνιστώ, όποιο σπλακνίζομαι. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από εκείνο που τέλει, ούτε από εκείνο που τρέχει, αλλά από το Θεό που ελέει. Αυτά είναι τα λόγια που ο κύριο έμπνεψε. Νομίζω ακούσατε όπω σα διάβαζα εδώ το όνομα του Μωυσή που ήταν προφήτηση πρώτη γιατί το ανάφερε ο Απόστολ Παύλο επειδή έτσι ο Άγιο Πνεύμα του νέντο και και το ανάφερε το όνομα του Μωυσή επειδή εμπνεύσει και διάμεσα του Μωυσή. Ο Μωυσή είναι ο πρώτο που έλαβε αυτή την έπνευση από το Άγιο Πνεύμα στην Πρωτηγιατήκη, αλλά στον Απόστον Παύλο επιβεβαιώθηκε από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό έγραφε επειδή αυτά είναι τα λόγια του Θεό που μείνει σογιόνια. Τι σημαίνει ότι τα ελέησω όποιο ελέηκο τα σπλακνιστώ όποιος σπλακνίζομαι. Αυτό σημαίνει ο κύριο Θεός μας μπορεί να δίνει έλεο σε όποιο τέλει και όποτε τέλει και αυτό δεν εξαρτάται από τον νόμο ή εξαρτάται από τους εντολές του αλλά εξαρτάται από την κυριακία του όταν τέλη να δίνει κάρι σε κάποιος. Δηλαδή όπως ένα φυλακισμένο που ήταν καταδικασμένο δηλαδή εκτός από τον νόμο, δηλαδή πάνω από τον νομοθεσία, τότε ο πρόεδρο μπορεί να γίνει χάρη σε κατάδικο. Αλλά ο Θεό επειδή είναι ο ίδιο νομοθέτη, έχει εξουσία πάνω από το νόμο και εντολέ του να δίνει χάρη σε οποιοδήποτε αμαχτωλό σε καιρό ανάγκη όταν ο άνθρωπο ταπεινωθεί προ εσά ο Θεό. Επειδή η ταπείνωση στα μάτια του Θεό είναι μεγάλη θυσία που ο άνθρωπο μπορεί να κάνει για να βρει χάρη σε αυτό που δεν άξιζε. Δηλαδή εκτό από το νόμο, εκτό από τη δικαιοσύνη, επειδή η δικαιοσύνη γίνεται με βάση το στι εντολέ του Θεού. Αλλά το έλεο του Θεού γίνεται με βάση την κυριαρχία του. Δηλαδή εκτό από τι εντολέ, εκτό από τον νόμο. Γι' αυτό επίση ο κύριο Ισού, στο μαχαρισμό, ο κύριο έλεγε ότι μακάριο αυτή που ελέγχει, επειδή αυτή τα βρού έλεο. Επειδή τα βρού έλεο από το Θεό, επειδή τα ελέγχει του. Έτσι, έτσι μίλησε ο κύριο προφητικά. Δηλαδή αυτά τα λόγια ήταν προφητικά σε όλο εκείνο που τα δώσει έλεος ο πλησιό του. Επειδή ξέρουμε ότι σήμερα ο κόσμος ζούνε σε ένα κόσμο ζούμε σε ένα εγωιστικά κόσμο ας πούμε. Όλοι οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Κάθε ένα βλέπει τον εαυτό του. Αλλά ο Θεό λέει να δίνει έλεος ο πλησιό του όταν χρειάζεται. Αλλά όταν κάποιο δίνει έλεος ο πλησιό του... Δηλαδή με καταρή κίνητρα επενδύει ο ίδιο για να βρει έλεο από το Θεό επειδή έδωσες ο πλησιό του, επειδή μέσα στο Ευαγγέλιο επίσης είναι γραμμένο όποιο θέλει να γίνει σε σένα, κάνεις και στο άλλο. Αυτή είναι νόμο και προφήτες, ώστε κάθε ένα που τα σπείρει το έλαιο, τα ταιρίζει επίσης έλαιο από το Θεό. Αυτή είναι που εννοεί ο Θεός εδώ. Δηλαδή το έλεο που τα δώσει ο Θεό δεν εξαρτάται από δικαιοσύνη επειδή κάποιο έπρατε όλε τι εντολέ, φύλαξε όλα. Όχι, okay, αυτό είναι εκτό τη δικαιοσύνη του. Δηλαδή είναι με βάση τη κυριακία του όπω θέλει και όποτε θέλει, επειδή ο ίδιο είναι ο νομοτέτη που έβαλε νόμο και εντολέ και είναι ο ίδιο που έχει εξουσία πάνω στο νόμο και εντολέ να δίνει έλεο κάτι που δεν άξιζε κάποιο να βρει και να βρει κάτι προ εσά ο Θεό να δικαιωθεί. Γι' αυτό εξετάζει πάντοτε ο Θεό όμω τα κίνητρα. Γι' αυτό κάθε άνθρωπο τα εξεταστεί από τα κίνητρα. Είναι τα κίνητρα που τα φανερώνει αν τον άνθρωπο έκαμε με καταρίσκοπο σκοπό ή έκαμε με εγωιστικό σκοπό. Επειδή ο άνθρωπο που έκαμε με καθαρή επειδή έβλεπε τον άνθρωπο του ότι κρυάζοντα έλαιο, επειδή ο άνθρωπο υπόφερε, δηλαδή συνάνθρωπο του, βρέθηκε σε δύσκολο κατάσταση και έδωσε έλαιο με καθαρή κίνητρα, επειδή φοβάται το Θεό, επειδή υπάκουσε στο Θεό με σεβασμό, τότε αυτόν τον άνθρωπο επενδύει να βρει έλαιο από το Θεό επειδή σε καιρό ανάγκη αυτόν τον άνθρωπο τα βρει έλεο που δεν τα βρει οι άλλοι που δεν, όδες, που δεν έδωσα έλεο. Επειδή πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι εγωισμό είναι μεγάλη αμαρτήματα στα μάτια του Θεού επειδή είναι περηφάνεια, είναι ρίζα η περιφάνεια, Που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει μόνο τον εαυτό του, να σκεφτεί μόνο τον εαυτό του, δηλαδή εγώ, 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 τίποτε άλλο. Και αυτό τα μάτια του Θεού είναι μεγάλη αμαρτήματα και δεν τα βρουκάρει όλοι οι άνθρωποι που ζούσαμε εγώ, εγώ στη ζωή του. Επειδή δεν, δεν έβλεπα κάποιος άλλο δίπλα του, απλώς έβλεπα τον εαυτό του. Γι' αυτό ότι ο δίνει έλεο σε εκείνο που έδωσα έλεο στου άλλου. Επειδή είπε στην να αγαπάει το πλησίο του σαν τον εαυτό του. Αλλά όταν κάποιο δίνει έλεο στο πλησίο του σε δύσκολο στιγμή, τότε επενδύει ο ίδιο τον εαυτό του από το κυρίο από τα κυρίο κοτεό τότε τα βρει έλεο επειδή ο κύριος ο ίδιο είναι ο νομοτέτσι που τα δίνει έλεο σε όποιο θέλει αυτό δεν εξαρτάται από αυτό που έκαμε κάποιος σαν θρησκευτικά επειδή εδώ πολλοί άνθρωποι που ζούμε στον τρόπο της τρισκία, νομίζουν ότι αφιλάω αν αν παράδοση και κανόνες είναι ότι εκτελού την εντολή του Θεού όμως πρέπει να γνωρίζουμε κάτι το έλεο του Θεού που μιλάνε εδώ δεν εξαρτάται από κάποιον να φυλάει τι εντολέ. εξαρτάται από κάποιος που βρει κάρισα μάτια του Θεού βρει εύνοια τα μάτια του Θεού εξαιτία τη ταπείνωση στην καρδιά του επειδή έδωκε έλεο το πλησίο του επειδή κάποιος άλλο μπορεί να ζει σε θρησκεία να φυλάει κανόνε παράδοση αλλά να μην έχει έλεο στο πλησίο του αυτό στα μάτια του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο δεν τα βρει, αλλιώ στα μάτια του Θεού, δεν τα βρει κάρι. Πρέπει, δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να ανανορίζουμε τη καρακτήρα του Κυρίου μέσα σε όλα τα λόγια του μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή, η Αγία Γραφή περιέχει τα λόγια του Κυρίου που μας αποκαλύπτει το Αγίο Πνεύμα να το αναγνωρίζουμε καλά. Επειδή, αν κάποιο δεν ανανοήσει τον κύριο καλά, δεν μπορεί να κάνει το τέλειμα του. Επειδή πολλοί άνθρωποι τη θρησκεία επίση δεν ανανοήσει το τέλειμα του τεώ καλά, επειδή δεν είναι κοινωνία μαζί του. Δεν είναι κου αποκάλυψη σαν λόγια του τεώ σαββάτια. Κρυέω αποκάλυψη σαβάτια, ώστε η αλήθεια να έρθει φανερά, επειδή η αλήθεια είναι που τα μα σώζει. Επειδή όταν την αλήθεια, τότε μπορούμε να πράττουμε το του κύριου. Κάθε ένα από εμά να βρούμε κάτι μπροστά του. Άρα, αν, αν δεν ανανορίζουμε την αλήθεια, επειδή δεν έχουμε αποκάλυψη, δεν μπορούμε να ανανορίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αποκάλυψη του Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο που φαίνεται μικρό βιβλίο, έχει βατή αποκάλυψη που δεν έχει τέλο, που μα αποκαλύπτει ο ίδιο πνεύμα κάθε μέρα. Όπω σε αυτό το σημείο, ο κύριο έλεγε τα ελέησο όποιο ελέη». Αυτή είναι μεγάλη χάρη και δώρο που ο Θεό μπορεί να δίνει σε κάθε ένα από εμά. Δηλαδή σε κάθε ένα από τον αμαρτώλο που δεν άξιζε. Δηλαδή κάποιο που δεν είχε και παραμικρό, ιδέα ότι τα είναι πρόβατα, θα τα βρει κάρη από το Θεό. Αλλά επειδή έδωσε έλεος στο πλησιό του και βρήκε κάρη από το, το κύριο, ξαφνικά και έλεος και δικαιώθηκε. Άρα με τα κίνητρα του αν ήταν επειδή όταν κάποιο δίνει έλεος στο πλησιό του με καταρή κίνητρα, τότε τα δικαιωθεί από το Θεό. Αλλά αν κάποιο δίνει με εγωιστική κίνητρα, ότι ναι και ο, αυτό τα δίνει σε αυτό ή μήπω να λάβει δόξα να δείχνει ότι έντοκε, τότε δεν τα βρει έλεο. Όλα που κοιτάζει ο Θεό είναι τα κίνητρα. Δηλαδή τα κίνητρα πρέπει να είναι καταρή. Όταν κάποιο δίνει έλο ο πλησιό του, αντίνει μόνο με σκοπό ότι ναι, ο πλησιό μου υπόφερε ή και ανάγκη. Όχι με σκοπό να λάβει δόξα από του άλλου που του βλέπουν, ούτε από το σκοπό να περιμένει κάτι από άλλο, αλλά μόνο με καταρή κίνητρα. Αυτό είναι που εξετάζει ο κύριο, επειδή αυτό είναι κάτι γνωστή και εξετάζει την καρδιά και τα νεφρά. Και ξέρει τα κίνητρα μας μέχρι σαβάτια. Άρα ο άνθρωπο που δίνει έλεο με καταρρή κίνητρα και είναι ταπεινό η καρδιά χωρί εγωιστική κίνητρα, τα βρει έλεο και χάρη από το Θεό σε καιρό ανάγκη που ήταν αντίνατο το εκείνο και τα δικαιωτή από τον Κύριο. Επειδή αυτός έχει κυριακία, αυτός είναι που έδωκε νόμο και αυτός είναι που μπορεί να δίνει κάτι πάνω από τον νόμο του, έχει εξουσία πάνω από τον νόμο του, δηλαδή ο νόμο καταδικάζει κάποιο, αλλά ο κύριο μπορεί να γίνει έλεο και να δικαιώνει κάποιο. Αυτή είναι χάρη και δώρο του Θεού. Αυτή είναι αποκάλυψη μεγάλη για κάθε ένα που θέλει να έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Όχι θρησκευτικά ζωή. Πολλοί άνθρωποι ζουν σε θρησκεία, αλλά δεν δίνουν έλεο στο πλησιό του. Αυτοί οι άνθρωποι επειδή δεν το τέλημα του Θεού, επειδή ο Θεό δεν βλέπει ότι κάποιος τηρεί παράδοση και κανόνες η εκείνο, αλλά ο Θεό εξετάζει την καρδιά, αν η καρδιά του άνθρωπου είναι ταπεινό και δίνει έλαιο στο πλησίό του, για να βρει επίσης έλαιο από το τεο Επειδή αυτή είναι επένδυση, δηλαδή δίνει έλαιο με, κατα, με καταρά κίνητρα, τότε θα βρει επίσης έλαιο από το τεο επειδή αυτή είναι κρυσό κανόνα από το Θεό, όποιο θέλει να γίνει σε σένα, να κάνεις και το άλλο. Τότε κρυσό κανόνε στο Θεό είναι αυτόματα που γίνεται όταν κάποιο πράττει από τον Κύριο. Και ο κύριο είναι που έβαλε νομοθεσία του και ο ίδιο έχει εξουσία πάνω στο νόμο να δίνει σε όποιο θέλει το έλεο και κάτι τη στιγμή που δεν περίμενε. Παράδειγμα, η γυναίκα Μικαλίδα που έκαμε μικία, που οι άνθρωποι τη θρησκεία την έπαιρνα και την έφερε προς τον Κύριο να λιτοβοληθεί στη Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα. Αλλά ξέρετε για ποιο λόγο ο Κύριο έγραψε κάτω και μετά σηκώστηκε και του σου είπε, τους είπε, του είπε εκείνο που έφερε την γυναίκα ότι όποιος ανάμεσα σας είναι αναμάρτητο απιάσει πέτρα ρίξει την γυναίκα πρώτα. Ξέρετε ότι αυτό το έκαμε ο Κύριο για να δείχνει ότι εγώ είμαι που έδωκα νόμο κάποιος να μην πρατημικία, αλλά εγώ έχω εξουσία να αποφασίσω πάνω στο νόμο μου να δίνω συγκόρεση και να δίνω έλεο σε οποιοδήποτε αμαρτωλό τη στιγμή που θέλουν. Απλώ απλώς επειδή ήταν με μορφή άνθρωπο και τότε έσκυψε και έγραψε την γη και σηκώσκε και τους είπε όποιος είναι αναμάρτητο αρίξει πρώτα την πέτρε Τότε έγινε έλεγχο τη συνείδηση του και δεν μπορούσα να κάνω και ο κύριο έδωσε χάρη, σημικαλίδα και συγκόρεση. Αυτή ήταν έλεο του Θεού, δηλαδή ο ίδιο που έδωκε νόμο, κάποιος να μην μικεύει, είναι ο ίδιο επίσης που έδωσε συγκόρεση και χάρη, σημικαλίδα και δικαιώτηκε. Αυτή είναι χάρη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να ανορίζουμε το Ευαγγέλιο με συναλήκεια, συναποκάλυψη, σαβάτια, ώστε να γνωρίζουμε το τέλημα του Θεού, να πράττουμε το τέλημα του Θεού και να έχουμε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Μέρα με μέρα τα μας αποκαλύπτει ο Θεός, μέρα με μέρα τώρα θα το, το αναγνωρίζουμε πιο καλά όπω είναι και τα να τον ακούμε, τα να μα μιλήσει. Αυτή είναι η αληθινή σχέση άνθρωπο με τον Θεό, με τον Κύριο και αυτή είναι η αληθινή πίστη επίση για να γνωρίζει κάποιο τον Κύριο όπω είναι. Γι' αυτό η παράδοση τη θρησκεία και οι κανόνε τη θρησκεία που είναι με συνήθεια δεν μπορεί να σώζει κανένα. Αλλά σκέση και κοινωνία είναι που τα φέρει τον άνθρωπο να γνωρίζει το τέλημα του Θεού με ακρίβεια ω να πράτη για να δικαιωθεί. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.